Είναι οι δεκαπεντάριδες ή καλυβιώτες της Παναγιάς Χαρακιανής. Διαμένουν ακόμη και όλο τον 15 Αύγουστο στις καλύβες τους που προστατεύονται από χαρουπιές και μουριές ή ακόμα και σε σκηνές κάποιοι εξ αυτών. Ένα έθιμο που χάνεται στο πέρας των αιώνων όταν ακόμη υπήρχαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή και ένα αλώνι. Εδώ αυτό είναι πάρα πολύ παλιό έθιμο και έρχονται άνθρωποι, κάνουν τα σήματα, όποιος είναι πονεμένος, λυπημένος, στεναχωρεμένος. Η περιοχή έχει πάρει το όνομα Χαρακιανή, γιατί απέναντι ακριβώς υπάρχει ένας χάρακας, μια πέτρα, το χαράκι. Λένε ότι βρέθηκε εκεί η εικόνα και μετά, για κάποιο λόγο δεν ξέρουμε, πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινε εδώ η εκκλησία. Παππούδες και γιαγιάδες φέρνουν στο ιδιότυπο αυτό καλυβοχώρι τα εγγονάκια τους για να τα έχει καλά η Παναγιά, η μητέρα όλων μας, και να περάσει στην επόμενη γενιά αυτό το έθιμο της χριστιανικής μας παράδοσης και να διασωθεί. Πριν να έρθουμε εμείς έχει ξεκινήσει, είναι από τα παλιά τα χρόνια το έθιμο. Όσοι πιστεύουν και έχουν παρακαλέσει την Παναγία και έχουν γίνει καλά, τώρα σιγά σιγά έχουν φύγει πολλοί από τη ζωή. Φέτος πάλι έχουμε 3-4 καινούριους, οπότε πιστεύω να μην εξαλειφθεί το έθιμο. Για 15 μέρες όλοι τους χαλαρώνουν με τον δικό τους τρόπο. Έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τις 11 το βράδυ, συναντιόνται στο καφενεδάκι και αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, κάνουν και μια βουτιά στη θάλασσα. Φτιάχνουμε αυτή εδώ την καλύβα με λίγα πράγματα. 15 μέρες περνάμε μια χαρά. Έχουμε γνωριστεί και με τους άλλους εδώ, έχουμε φτιάξει ένα μικρό καλυβοχώρι, ας το πούμε έτσι. Από τις 1 Αυγούστου μέχρι τις 15, είναι ένα μέρος που μας αρέσει, μακριά από τον πολιτισμό, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Δίνουν έμπρακτα το πιο δυνατό μήνυμα. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή κάποιου ανθρώπου, να μην χάνει ποτέ την ελπίδα του. Να παρακαλά, να εύχεται και να προσεύχεται στην Παναγιά όλα να πάνε καλά. Διάφορα δεινά που περνάει ο άνθρωπος, δεν θα πρέπει να απελπίζεται και να έχει συνεχώς στα χείλη του και να ψελίζει το υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, η Παναγία να μας βοηθάει και να μας δίνει δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά μας. Και του χρόνου με υγεία.